Πάμε να δούμε την ανιψιά του Κικίλια. Η ανιψιά του Κικίλια σου αρέσει? Πάμε να τη δούμε, παρακαλώ πολύ. Η ανιψιά του Βασίλη Κικίλια, του Υπουργού Υγείας, είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Όπως είναι στη φωτογραφία και φυσικά με 3.000 πλαστικές, γιατί είναι εμφανές ότι έχει κάνει πλαστικές. Λόγω του θείου της του Υπουργού Υγείας. Ότι έχει κάνει πλαστικές. Όχι, δεν έχει βοηθήσει. Όχι, λόγω τη φωτογραφία φαίνεται. Δηλαδή, αν κάποιος πιστέψει ότι όλο αυτό το στήθος είναι δικό της, τι είναι από ψέματα. Δηλαδή, εντάξει, θα έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι plus size ή έχουν μεγάλο στήθος ή. Εσύ πάνω τώρα σοβαρό, λογίστε να αναγνωρίσετε ότι αυτό το στήθος είναι πλαστικό, αλλά δεν τρελαθούμε. Βάλτε full εικόνα, παρακαλώ, πολύ, καταλάβουμε. Όχι, κοιτάει στο θέατρο μόνο του. Βάλτε full εικόνα, παρακαλώ. Εδώ είναι η ανιψούλα του Βασίλη του Κικίλια. Μικρό κοριτσάκι, μωρό. Η ανιψούλα του είναι, τι. Ναι. Τι είναι, ναι. Πώς τη λένε. Μισό λεπτό, τώρα θα σας πω όλες τις πληροφορίες. Κατερίνα Κικίλια λέγεται. Ναι. Εγώ ξέρω ότι είναι εντυπωσιακότατη η κυρία Κικίλια. Είχε περάσει και από τη Σιόν και το Next Top Model το 2. Ναι. Είναι 24 χρονών. Ναι. Καλά, τώρα 24 λένε όλες, δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς. Η κοπέλα, ναι. Personal trainer. Ναι. Και έχει έτσι πολλές φωτογραφίσεις. Δηλαδή, τώρα με βάζετε με ένα πλάνο να συγκριθώ, ας πούμε. Δεν έχω κάνει πλαστικές εγώ, ρε παιδιά, ακόμα. Μισό. Αυτά η Σμήνη τα κάνει, τα κόλπα. Δεν έχω κάνει πλαστικές. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω φτιάξει μύτη, δεν έχω φτιάξει στήθος. Δώστε. Δεν έχω κάνει λιποαναρρόφηση, δεν έχω κάνει lifting ποπού, δεν έχω κάνει. Μην τα λες αυτά, ο νεάρχο. Γιατί, συγγνώμη, η αριξούλα του υπουργού έχει κάνει στο ποπό lifting. Υπάρχει lifting ποπό. Βέβαια, πώς δεν υπάρχει. Ποπολίφτινγκ. Και πάνε σαν τρελές και το κάνουν. Στο ποπολίφτινγκ. Ναι, έτσι λέγεται. Για να γίνει ανόρθωση. Βάζουν λίπος και ανορθώνεται. Γίνεται και με λίπος τώρα. Μάλιστα. Αλλά τώρα. Ποπολίφτινγκ. Μην τρελαθούμε ότι δεν φαίνεται, ας πούμε, ότι η κοπέλα έχει κάνει πλαστικές. Δηλαδή, δεν αντιλέγω ότι μπορεί να προσέχει τον εαυτό της να κάνει γυμναστική κτλ. Αλλά. Τώρα, αν πάνω πιστεύεις ότι αυτό το στήθος είναι φυσικό, τι να σου πω. Δηλαδή... Πάντως, ο Κικίλιας λέει θα βγάλει την ανιψούρα του, θα βοηθήσει στις επόμενες εκλογές, θα έχει επιτελικό ρόλο στη μάζοξη ψηφοφόρων για τον Βασίλη Κικίλια. Εγώ χαρίστως θα πήγαινα για σύμβουλος επικοινωνίας της πάντως. Δωρεάν. Δωρεάν θα το σκεφτόμουν και αυτό ακόμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα το σκεφτόμουν και αυτό ακόμα. Τι να πω, πάμε. Και ας λέει Σταυρούλα ό,τι θέλει. Δεν σε πάνω, δεν είπαμε ότι δεν είναι καλή. Απλά σου λέω ότι έχει την άδεια και τα Γιάννενα επάνω. Κικίλια, Κικίλια, εγώ είμαι μαζί. Ολημερίς το φτύζανε το βράδυ, γκρεμιζόταν δηλαδή, έλα.